Φαλάκης αγωνιζόταν μέχρι πρώτος μόνος διοργανώσει του κυπέλου και θα συνεχίσει κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα ο Βιερίνη μπορεί να ξεκινήσει στο δεξί άκρο, Ίνγκασον και Γιαννούλης θα βρεθούν στο βασικό σχήμα και με δεδομένη την απουσία του Βαρέλα μένει να φανεί ποιος θα πάρει τη θέση του, με τον Μάτος να μοιάζει μια πιθανή λύση. Ο Μαουρίσιο αναμένεται να επιστρέψει στη μεσαία γραμμή με παρτενέρ του Μίσιτ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Σουιτέρσκι με Λιμνιό, Μπίσισβαρ και Λεκαντουρί να καλύπτουν τις θέσεις πίσω του. Πριν περάσουμε να απολαύσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο, να θυμηθούμε τι έχει γίνει στην πρόσφατη προϊστορία των δύο ομάδων στην ημιτελική φάση του κυπέλου. Για τρίτη φορά τελευταία 6 χρόνια, ενώ είχαν συναντηθεί και στα ημιτελικά την περίοδο 74-75. Πάντως, η τελευταία φορά που συναντήθηκαν τον Απρίλιο του 2016 ήταν και η πιο επεισοδιακή, καθώς και οι δύο ημιτελικοί δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί πάρα πολλές φορές στο πλαίσιο του κυπέλου. Μάλιστα έχουν παίξει και 6 φορές στον τελικό, με 4 κατακτήσεις για τους ερυθρόλευκους και 2 για τους ασπρόμαυρους. Στα ημιτελικά όμως έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν μόλις 3 φορές. Στο μακρινό παρελθόν και την περίοδο 1974-75, στον ημιτελικό Ολυμπιακός νίκησε 4-0 τον ΠΑΟΚ με τα γκολ του Περσίδη, του Κριτικόπουλου και του Λοσάντα και τον απέκλεισε. Τότε όμως ήταν μονός ο ημιτελικός. Τις άλλες 2 φορές έπαιξαν σε διπλούς ημιτελικούς. Την περίοδο 2013-2014 ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 2-1. Να πούμε ότι η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Άρη με γκολ στο 8ο λεπτό και είναι το 7ο παιχνίδι στα 17 με τον Καρέρα στον πάγκο, στα οποία η Ένωση βρίσκει γκολ στο πρώτο 15 λεπτό των αγώνων της. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη να δούμε και να ακούσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο, κυρίως τα νέα του ΠΑΟΚ λίγο πριν τη σέντρα σύντομα, αφού ο Άρης ήδη έχει ξεκινήσει. Κωστή. Ο Άρης κέρδισε πέναλτι. Ναι. Ο ανόητος ποδοσφαιρικά σέντερ μπακ της Λάμπας έπεσε ένας παραπάνω στον Λάρσον και άρχισε την ευκαιρία να πετύχει ένα σπουδαίο γκολ εκτός έδρας. Τώρα βέβαια πολλούς Αργιανούς δεν έγινε να πανηγυρίσουν την άλλη φορά. Όλοι παοξίδες είναι εδώ με μαύρα μάτια και άσπρα σκόρες θα πούμε. Ξέρετε το χτυπάει ο Γάμα. Ποιος? Πέναλτι, μου λένε εδώ, ο Γάμα πάντως είχε χάσει πέναλτι στο αντίστοιχο μάτσο του πρωταθλήματος. Είχε χάσει πέναλτι ο Γάμα. Για να δεις θα το βαρέσει. Τώρα να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν θα καλά, το ξέρουμε όλοι αυτό. Να πούμε ότι ο Σαβίδης θέλει να διώξει τον προπονητή, αλλά δεν τον αφήνει ο Πανοζάχος, γιατί όπως είπαμε και χθες, το Φανάστιο Ερπλέιπαν τιμωρήθηκε τον ΠΑΟΚ, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να πουλήσει με πολλά τον Γιαννούλη και τον Λιδιό, ούτε και τον Μπέλκα. Να πω ότι αυτή τη στιγμή ένα ποιος, Γκάμα, ο Γκάμα το έβαλε, το έχω στον Γκάμα. Ένα στο 10 λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, ξεκινάει μια δεκάδα η οποία έχει ένα πρόβλημα στα στόπερ. Να πω ότι ο Μιχάλη και ο Μιχαηλίδης είναι 2 center back. Ο ένας είναι πιτσιρικάς 19χρονος, 21. Ο Βαρέλα το έφυγε εκτός, ο Κρέσπο είναι εντάξει, το ξέρουμε εδώ. Και αποφασίζει με τον Μιχάλη που έχει μόνο 18 λεπτά συμμετοχή στον εκτός έδρας αγώνα κυπέλλου με τον Νόμο στο Ηράκλειο 1-0-3. Ο Μιχαηλίδης έπαιξε μόνο 16 λεπτά στο μάτς με τον κυπέλλου με τον Νόμο στην Τούμπα. Αλλά και άλλα 4 στις καθυστερήσεις του αγώνα κυπέλλου με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑÏΚΟ. Και έφαγε και μια κίτρινη κάρτα γιατί πήγε στα 70 λεπτά. Με τη σκαριά και έκανε ένα φάουλ. Άρα εμείς εδώ βλέπουμε, Κωστή, μια πιθανή εντεκάδα με τον Μάτος δίπλα στον Ίνγκασον και τον Βιερίνη αδεξιμπάκ. Ναι. Αυτό είναι κατά 99% αυτό που θα κάνει ο Φερέιρα. Ναι. Προσβάλλοντας και τον Μιχάη και τον Μιχαηλίδη, ο οποίος του λέει εντάξει, πιο πολύ τον Μιχάη. Γιατί ο Μιχάη ήρθε στο ΠΑΟΚ, δεν παίζει ο Βαρέλα, δεν παίζει ο Κρέσπο. Αυτό ήταν ο 4ος και βλέπω ότι δεν παίζει τον 4ο στόπερ. Ναι. Παίζει ο Μάτος τώρα σήμερα. Είναι ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν τον υπολογίζει, αφού αν δεν βάλει ένα παίκτη που είναι η φυσική του θέση και στα 21-22 δεν έχει άπειρος, έτσι, πάει να πει ότι είναι εκτός πλάνου. Είναι πιο ξυλοταρμού του προπονητή. Ναι. Δηλαδή άμα μάθουμε ας πούμε ότι τον μπλάκωσε στα αποδυτήρια ή στο ξενοδοχείο ο ποδοσφαιριστής, εγώ θα του δώσω δίκιο. Τώρα οι άλλοι εδώ, οι οποίοι δεν πρέπει, θα πούν τι πράγματα είναι αυτά κτλ. Είναι και εξυλοδαλμός. Λοιπόν, τώρα ο Βιερίνη δεν βγαίνει από την Αντεκάδα. Είτε παίζει δεξί μπακ, είτε αριστερό μπακ, είτε παίξει στόπερ με την εξάδη, είτε αριστερό εξτρέμ, είτε δεξί εξτρέμ. Έχει θέσει ένα δικό του βέτο στο Φερέιρα ότι πρέπει να παίζω εγώ οπωσδήποτε. Οπότε πρέπει να βρει κάποιον να φάει. Τρώει τον Μάτος από δεξί μπακ και το βάζει στόπερ. Έχει ένα θέμα ποιο θα βάλει δίπλα στον πολύ καλό παίκτη το Μίσιτ. Να πω ότι ο Μίσιτ δίπλα έχει τον Μαουρίσιο, ο οποίος είναι αργός, αλλά και ο Αγκούσιο είναι αργός. Δεν ξέρω, είχαν πει ότι θα βάλουν τον Μαουρίσιο. Τώρα επειδή το ρεπορτάζ περιμέναν σαν τερματοφύλακα και επειδή θα παίξει ο νεαρός ο πιτσιρίκος, ξεχνάω το όνομά του, πιτσιρικάς του Ολυμπιακού 17 χρονών. Ναι, ο Τζολάκης. Μπορεί να αλλάξει. Έχω μια πληροφορία ότι υπάρχει ένα χαρτάκι στον προπονητή, μια συμβουλή στον προπονητή. Μπορούμε να κάνουμε σούτ από μέση απόσταση. Γιατί οι άλλοι έχουν μέτριο, μάλλον ο καλύτερος αυτός. Αλλά είναι ένας νεαρός άντρας θεματοφύλακας που οπωσδήποτε μπορεί να επηρεαστεί και από την Τούμπα, η οποία δεν θα είναι γεμάτη. Ναι. Πάντως ο Τζολάκης, να πούμε ότι ήταν με την πρώτη ομάδα το καλοκαίρι στην προετοιμασία, έπαιξε σε αρκετά φιλικά. Και εσύ ως μεγαλύτερος ξέρεις καλύτερα από μένα πως από κάτι τέτοιες περιπτώσεις χτίζονται καριέρες, ειδικά για τους τερματοφύλακες. Διάβασα για τον Καθίγιας τώρα πριν από ένα τέταρτο. Ναι. Πώς έπαιξε κατά λάθος ένα παιχνίδι και κάποια ερώτηση. Ο Κασαγιάννης έκανε ντεμπούτο στο Champions League στο 3-3 με τον Ολυμπιακό το 99. Έτσι, χωρίς να είναι στα πλάνα κανενός. Ο Κυριάκος ο στόπερ από ένα χωριό εκεί στην Κρήτη, κατευθείαν ο Τάσος Κυριάκος, ναι, έπαιξε Champions League, παιδαράς. Εντάξει, δεν ξέρουμε. Αλλά ο Μαουρίσιο φαίνεται ότι είναι φαβορή. Έχει μπελά ο ΠΑΟΚ, γιατί όπως μπελάζει και αριστερά. Έχει αριστερά μπελάζει ο Πίφερ Βαν. Φαίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει. Δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό, ταλαιπωρείται. Και εκεί θα βάλει τον Ελκαντουρί, ο οποίος αυτός είναι πάρα πολύ εκτινασμένος παίκτης. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει και αυτός προβλήματα. Δεν είναι τίποτα πολύ καλή εντεκάδα αυτή που θα κατεβάσει με το Λιμιό δεξιά και το Σουιτέρσκι στο κέντρο της επίθεσης. Πέρασε από την Τούμπα πριν μία ώρα. Αν θα έχει 20.000, θα είναι πάρα πολύ καλό και ευεργετικό για τον ΠΑΟΚ. Μια ενοχελικότητα και κάτι αστυνομικό που μίλησε εκεί έξω από τη θύρα 7. Λέει, σπορ γιατρό με λέει, είναι πολύ ίσια τα πράγματα. Δεν υπάρχουν φωνές, δεν υπάρχει ένταση, δεν υπάρχει πάθος. Τα καφενεία δεν είναι ισοάδια. Δηλαδή. Ναι, το θέμα είναι όχι πώς θα ξεκινήσει το μάτς, αλλά πώς θα τελειώσει. Κοίτα, άμα τελειώσει ανάποδα, θα μαζευτούν οι διακόσιοι μαωμάδες, θα μαζευτούν. Εκεί θα γίνει φασαρία. Αλλά σήμερα πέρασα έξω από την Τούπα με το Κόρτομπα, σαν να βλέπω ταινία με τη Γιαννούλη. Μια κρυάδα. Να πίνει τον καφέ με το δάχτυλο σηκωμένο, σας παρακαλώ κύριε Μπράουν. Δεν είναι του μπαφή, δηλαδή πάω Ολυμπιακός έχουμε. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για υπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 231-0533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Ύστερα, σου είπα και στο ραδιόφωνο, με παίρνανε τηλέφωνο στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, βρες μου εισιτήριο, κάνε μου εισιτήριο. Ούτε ένας δεν με πήρε να πήρε φίλε κανένα εισιτήριο. Αυτό το ρημαδομετρόπολης δίνει να πούμε. Τίποτα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε τους παοξίδες να ανησυχούν γιατί έγινε συνάντηση του Φορταλέζα με τον μάνατζερ Κορντασκίνη. Είναι εκπρόσωπο της οικογένειας της ΠΑΟΚ στη Βραζιλία. Λοιπόν, υπάρχει δημοσίευμα στην χώρα της Βραζιλίας ότι ο Λέο Κορνατσίνη συζήτησε με τον Μαρσέλο Παλς, που είναι ο πρόεδρος, και ενδεχόμενο επένδυσης στη Βάρη Σαβίδη, στη Φορταλέζα, με τη συνάντηση των δύο κυρίων, των δύο ανδρών, να πραγματοποιείται στο Σάο Πάολο. Από την πλευρά του πρόεδρου της Φορταλέζα, ο Παλς είπε ότι βλέπει περισσότερη βιωσιμότητα σε μια σύμβαση εταιρικής επένδυσης ή χορηγίας. Ό,τι και να είναι, φαίνεται ότι ανοίγει και άλλους δρόμους ο Ιβάν Σαβίδης. Μετά τη συνάντηση, ο Λέο Κορνατσίνη ανάπτυξε τον οργανισμό που διατηρεί στο Instagram, είδε στο Instagram τι είναι, κουτσοβολιό, ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από το meeting με τον Μαρσέλο Παλς, τον πρόεδρο, σημειώνοντας: είμαστε σίγουροι πλέον ότι η Φορταλέζα είναι σε εκπληκτικά χέρια. Εκπληκτικός πρόεδρος και πολύ επαγγελματίας. Ευχαριστώ, Μαρσέλο Παλς, για όλη την προσοχή και τη διαθεσιμότητά σου κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εγώ έμαθα ότι ο Ιβάν ψάχνει να βρει έναν τρόπο ενασχόλησης του Γιώργου με το ποδόσφαιρο, να το δημιουργήσει μια άλλη επαγγελματική σχέση, και του παίρνει μια ομάδα για να μπορεί και ο Γιώργος να φέρνει παίκτες, και για τον ΠΑΟΚ να πω ότι είναι και μια περίπτωση που μπορεί να ανοίξει μια αγορά με την βραζιλιάνικη αγορά κατά κάποιο τρόπο. Πάντως οι παοξίδες εκεί στο καφενείο και στο γυμναστήριο, όταν τους είπα την είδηση και τους συζητήσαμε, έτσι είπαν: λες τώρα που είναι τα πράγματα ζόρικα να μας αφήσει. Ο άλλος έλεγε... Α, έτσι γίνονται και τέτοια σκέψη, πως είναι εναλλακτικός δρόμος Φορταλέζα και όχι παράλληλος με τον ΠΑΟΚ. Αυτό τους είπα εγώ. Είναι ανησυχητικό. Πήρε μια ομάδα ο μπαμπά, τον Γιώργο, για να παίζει. Εντάξει. Πάντως είναι πολύ μεγάλη αγορά. Αν την εκμεταλλευτεί καλά ο ΠΑΟΚ. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιμπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο, και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο τριάδι, για μερακλίδες.